και το πέρασμα σε ένα νέο σύστημα όπου όποιος έχει μεγάλη τσέπη θα μπορεί να νοσηλεύεται. Όποιος δεν έχει τσέπη θα πετιέται στο δρόμο. Θα ταλαιπωρείται, θα μπαίνει σε ένα κυκαιώνα, σε μια ζούγκλα από την οποία δεν θα έχει διέξοδο. Λες και είναι τώρα σαντιστές, ας πούμε, το λέμε. Μα βέβαια, αυτό είναι. Μα τι σαντιστές. Πήγαινε στα νοσοκομεία να δούμε αν είναι έτσι. Έτσι είναι όμως τα παιδιά. Ο Ευαγγελισμός τον εφημερεύει. Είναι τραγωδία μέσα. Ναι, είναι ζούγκλα. Πάντως εγώ υποστηρίζω. Για πολλούς λόγους. Εγώ υποστηρίζω. Λίγο πολύ και πριν το μνημόνιο υπήρχε πρόβλημα. Πάντοτε υπήρχε πρόβλημα, αλλά τώρα έχει εκτραχυνθεί το πρόβλημα. Εσείς αποδείτε πρόθεση τώρα ότι θέλουν να. Βεβαίως, εδώ έχουμε να κάνουμε μια πολιτική. Είναι δύσκολο να το φανταστεί κανείς. Μα επιλογή. Η επιλογή είναι ότι η δημόσια υγεία δεν θα υπάρχει στο μέλλον. Η δημόσια υγεία πρέπει να μετατραπεί σε υγεία που θα πληρώνεις. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτό το σύστημα. Φάρμακα, να μπεις στο νοσοκομείο, να πας στον γιατρό, θα πληρώνεις εισιτήρια, παντού εισιτήρια. Και ταυτόχρονα νοσήλια. Στα νοσήλια θα συμμετέχεις. Θα συμμετέχεις στα νοσήλια. Μα αυτή είναι όλη η συνταγή. Όλη η επιλογή, όλο το σύστημα. Λοιπόν, αυτό που θα πάει, αυτή η κατάσταση λοιπόν οδηγεί στην τσέπη κατευθείαν. Και σε ένα δημόσιο νοσοκομείο το οποίο δεν θα έχει προσωπικό, θα είναι εντελώς υποβαθμισμένο, θα κάνεις για ένα χειρουργείο, θα παλεύεις μήνες, οπότε τι θα κάνει ο άλλος. Ναι. Τι θα κάνει ο άλλος. Ο άλλος που δεν έχει λεφτά, δεν μου λέτε θα πετάγεται στον δρόμο. Λαφαζάνη, του κ. Κοντονή το άρθρο το διαβάσατε σήμερα. Δεν το διάβαζα το άρθρο του Κουντονή. Έκανα καμιά μεγάλη παράληψη γιατί δεν έχω διαβάσει ακόμα εφημερίδες. Ναι. Πρώτη φορά. Είναι το άρθρο συνεδρίαση αυτό που λέει ότι με την πολιτική των συμμαχιών που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει καλά. Επειδή το έχει και πρωτοσέλιδο, λέω γι' αυτό. Α, δεν ξέρω. Δεν το έχετε διαβάσει. Δεν το έχω διαβάσει γιατί δεν μπορούσα. Εν πάση περιπτώσει, η πολιτική των συμμαχιών του ΣΥΡΙΖΑ σα βρίσκει σύμφωνο. Όταν λέτε πολιτική συμμαχία. Γιατί λέει τώρα με αφορμή αυτό. Λέει ότι στο δικηγορικό σύλλογο δεν πήγαμε καλά, στο επιμελητήριο δεν πήγαμε καλά, στου μαζικού χώρου του δεν πάμε καλά. Κάτι γίνεται, παιδιά. Κάπου το έχουμε οργανώσει λάθος. Κάπου το βλέπουμε λάθος. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι λέει ο κ. Κοντονής. Ασφαλώς θα το διαβάσω προσεκτικά και θα σχηματίσω και γνώμη, αλίμονο κτλ. Αλλά δεν θεωρώ ότι δεν πήγαμε καλά. Εκεί δεν πήγαμε καλά αλλού. Γιατί δηλαδή, τι είχαμε στο Δικηγορικό Σύλλογο, τι είχαμε στους μηχανικούς, όχι, τι είχαμε, λέω. Τι είχαμε. Μια πολιτική δύναμη. Τώρα εννοείται πως είστε έτοιμοι για να κερδίσετε εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει μια πολιτική δύναμη η οποία εκτοξεύεται στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα ποσοστό που μπορεί να προσεγγίσει το 30%. Αυτό ερμηνεύεται αυτόματα ότι σε όλους τους φορείς παντού θα παίρνει τα αντίστοιχα ποσοστά. Και ανεξαρτήτως προσώπων, με συγχωρείτε, αυτό δεν στέκει, δεν έχει καμία λογική. Σε κάποιους όμως πρέπει να παίρνει. Βεβαίως σε κάποιους παίρνει, σε άλλους πάμε λιγότερο καλά, σε άλλους περισσότερο, αλίμονο. Για το θέμα της Χρυσής Αυγής που έγινε χθες συζήτηση στην πολιτική γραμματεία, από ό,τι διαβάζουμε στις εφημερίδες, η θέση δικιά σας ποια είναι? Η θέση δικιά μου είναι ότι πρέπει να έρθει η ασυλία των αυτών που υποδεικνύει η δικαιοσύνη. Που έχει φέρει η δικαιοσύνη στην Βουλή, η ασυλία τους πρέπει να έρθει. Εφόσον το ζητάει η δικαιοσύνη, νομίζω ότι δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή παρά να άρουμε την ασυλία. Αυτό κάνουμε εμείς όταν μάλιστα μιλάμε για αδικήματα ποινικού χαρακτήρα και όχι πολιτικού χαρακτήρα. Αυτό κάνουμε εμείς με πάγια πρακτική σε όλες τις σχετικές περιπτώσεις. Σας ρωτάμε γιατί υπάρχουν και άλλες φωνές. Υπάρχουν βεβαίως και είναι σεβαστές, σεβαστότατες. Και έχουν τα επιχειρήματά τους και βεβαίως πρέπει να υπάρξει και σε αυτό εφόσον υπάρχουν αντιρρήσεις και δημόσιος διάλογος. Αποφασίστηκε όμως αυτό, έτσι, ή κάνω λάθος? Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η πολιτική γραμματεία συνεδρίασε χθες με το Προεδρείο της κοινοβουλευτικής ομάδας και κατέληξε σε αυτήν την εισήγηση, πρόταση, η οποία θα γίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα, σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας εν ολομελία. Και εκεί θα λάβουμε την τελική απόφαση. Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε διάλειμμα και να γυρίσουμε. Πάμε στους υπόλοιπους.